Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε! Τι κάνετε, κύριε Παπαγόπουλε! Είμαι έτοιμη, κύριε Παπαγόπουλε! Με την διαδικτυακή παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε το χθεσινό μάθημα της ιστορίας στους μαθητές της 6ης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζωντανή επαφή με την τηλεκπαίδευση, που στην προκειμένη περίπτωση κύλησε χωρίς προβλήματα, άκουσε με προσοχή τα ερωτήματα των μαθητών αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας και απάντησε στα ερωτήματά τους. Εμείς οι μαθητές, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για να βοηθήσουμε να σταματήσει η εξάπλωση του ιού? Και πότε πιστεύω ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο σχολείο χωρίς το φόβο ότι θα ξανακλείσουμε? Η απάντηση, Πολύβια, είναι ότι θα ανοίξουμε τα σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία της επιδημίας και θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε τα σχολεία όποτε αισθάνονται ότι θα είμαστε ασφαλείς να το κάνουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί για την προσαρμογή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση. Επεσήμανε ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για την φυσική παρουσία στην τάξη, αλλά υπό τις συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία, η τεχνολογία προσφέρει, όπως είπε, πολλά εργαλεία. Και βέβαια, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε πάνω απ' όλα είναι να μην χάσετε το κέφι σας, το χαμόγελό σας, να δείτε αυτή την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ως μια διαδικασία προσωρινή, θα κρατήσει για λίγο, θα επιστρέψετε στο σχολείο. Σύντομα θέλω να πιστεύω, αλλά να κοιτάξετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη νέα εμπειρία. Στη διαδικτυακή συνάντηση που έγινε μετά από αίτημα του σχολείου προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, προτάθηκε από μαθήτρια η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φόρουμ επικοινωνίας με μαθητές του εξωτερικού, μιας και δεν υπάρχει δυνατότητα εκπαιδευτικών εκδρομών. Θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Σαν παιδιά, μας έσουν πάντα εκδρομές, όμως λόγω κορονοϊού, αυτές προς το παρόν δεν γίνονται. Εμείς δεν θα είμαστε ξανά στο δημοτικό γιατί είμαστε πια έκτη τάξη. Είναι εφικτό να μας φέρετε σε επαφή με ένα σχολείο, για παράδειγμα, στην Αγγλία, ώστε να κάνουμε 2-3 ώρες τηλεμάθημα? Θα το προτείνω, λοιπόν, αυτό το οποίο μου είπες, θα το πω και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν παιδιά τα οποία μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες, τα ίδια βιώματα, είναι υποχρεωμένα αυτή την εποχή να μην πηγαίνουν στο σχολείο, να έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επισημάνει στα παιδιά την ανάγκη να αφιερώνουν χρόνο στην οικογένειά τους, δίχως να προσιλώνονται στην οθόνη ηλεκτρονικών συσκευών. Αλλά διαπιστώνω ότι όλοι μας, και εσείς και εμείς, περνάμε περισσότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται μπροστά σε οθόνες είτε κινητών είτε ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άρα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, αν αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, να περιορίσουμε συνειδητά το χρόνο που περνάμε μπροστά στις οθόνες. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε στο σχολείο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα μαθήματα, ενδεχομένως πρέπει να το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε μετά τη λήξη των περιορισμών λόγω πανδημίας να ξεναγήσει ο ίδιος τους μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων στη Βουλή των Ελλήνων, όπου έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται η εκδρομή της 6ης τάξης.